Το θέμα δυστυχώς της αντιπλημμυρικής θωράκισης αποκτά ακόμα μεγαλύτερη επικαιρότητα μετά και τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βαλένθια, όπως προϋπόθηκε, που είχαν τουλάχιστον 158 νεκρούς σε μια πόλη που φτάνει σε μέγεθος περίπου το 20% των κατοίκων της Αττικής. Και πραγματικά απορούμε τι θα συμβεί εδώ αν με ένα αντίστοιχο ή και μικρότερο φαινόμενο. Εντάξει, η επιχειρηματολογία είναι γνωστή, αυτή η κλιματική κρίση, σε λίγες ώρες έπεσε όση βροχή πέφτει όλο το χρόνο, πρόκειται για ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο που καμιά προετοιμασία δεν θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Αυτά τα έχουμε ξανακούσει, τα είδαμε και στην Εύβοια, τα είδαμε και με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και εδώ στην Αττική. Πασπαλισμένα και με μπόλικη ατομική ευθύνη. Βέβαια, εκεί το 112 κατέρευσε όταν κόπηκε το ρεύμα και ήταν πλέον αδύνατη ακόμα και η επικοινωνία όσων κινδύνευαν με τις αρχές. Φυσικά και υπάρχουν καινούργια φαινόμενα, όμως υπάρχει το κύριο πρόβλημα, το οποίο είναι μια χρόνια διαμορφωμένη κατάσταση με ιδιωτικοποίησης και παράδοση σοβαρών τέτοιων υπηρεσιών εξ ολοκλήρους εργολάβους, μέχρι και τα φρεάτια καθαρίζονται από εργολαβίες, με την άναρχη δόμηση, με τα αποσπασματικά έργα, με έργα που πλέον είναι παλιά όπως το έργο του Κηφισού και δεν ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Βέβαια τώρα, αυτό που λείπει είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, είναι η κατάσταση των υποδομών αυτή που περιγράψαμε. Είναι καμένο περίπου το 50% των δασικών εκτάσεων, άρα η κατάσταση είναι εκρηκτική. Ελοχεύει σοβαρός κίνδυνος και απαιτείται να ληφθούν εδώ και τώρα μέτρα από την περιφέρεια και την κυβέρνηση. Και θέλουμε να κάνουμε κάποια ερωτήματα ενδεικτικά σε σχέση με κάποια έργα που υπήρχαν στο σχεδιασμό. Πρώτον, σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση της μελέτης του 2017 της περιφέρειας για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και διατάξεων ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής στους δήμους της Δυτικής Αθήνας, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ηλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου, Εγάλεο και Αγίας Βαρβάρας, ένα αυτό το ερώτημα. Δεύτερο, στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της περιφέρειας δεν περιλαμβάνεται ο αγωγός της Λεωφόρου Αθηνών. Σε πρόσφατη μελέτη για το έργο αυτό αλλάζει η αρχική πρόβλεψη για παροχέτευση των υδάτων στον Κηφισό και η πρόβλεψη είναι για την περιοχή του Σκαραμαγκά. Υπενθυμίζουμε ότι το 2015 ο Δήμος Χαϊδαρίου τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των σοβαρών καταστροφών από πλημμύρες εξαιτίας της απουσίας του αγωγού της Λεωφόρου Αθηνών και δικτύου ομβρίων στην περιοχή του στρατοπέδου και του δάσους Χαϊδαρίου. Και τρίτον, την 1η Αυγούστου του 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για τον καθαρισμό του Κηφισού, που προέβλεπε καθαρισμό εντός τριών μηνών από τότε, να γίνει το έργο εντός τριών μηνών. Ήδη έχει δοθεί παράταση διάρκειας 1,5 μήνα. Θέλουμε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεται ο καθαρισμός του Κηφισού, δεδομένου ότι γύρω από την περιοχή υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν γυροκομεία, υπάρχουν δημόσιοι χώροι και υψηλή επικινδυνότητα για μεγάλο αριθμό θυμάτων. Με βάση και τα παραπάνω, συνολικά ποια μέτρα θα ληφθούν για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρουμε, καθώς και για τη συνολική θωράκιση του λεκανοπεδίου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους, ιδιαίτερα τονίζουμε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.